Σήμερα έχουμε PC Build, αλλά δεν έχουμε οποιοδήποτε PC Build. Ξεκινάει μια καινούρια mini σειρά στο κανάλι, όπου θα φτιάξουμε ένα full setup εδώ στο στούντιο για την Έλενα. Σας το είχα πει στο studio tour, γιατί θα έρχεται να κάνει κάποιες δουλειές εδώ. Οπότε το πρώτο που θα φτιάξουμε στο σημερινό βίντεο είναι το PC, που είναι κυρίως σε λευκούς χρωματισμούς, θα έχει και μαύρο, μιας και αντίστοιχο θα είναι και το setup, δηλαδή θα έχουμε πάρα πολύ λευκό και θα έχουμε και κάποιες μαύρες πινελιές. Εδώ πάνω λοιπόν έχω μπόλικα πράγματα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το build, αφού πρώτα πούμε τα κλειδιά που θα χρειαστούμε για αυτό το build, δηλαδή το GoodOffer 24, που εκεί μέσα θα βρείτε κλειδιά για Windows στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έχει Windows 10, Windows 11, αλλά και Office, και μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό JUST για να έχετε 30% επιπλέον έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά και αν κάνετε. Για ακόμη ένα βίντεο η μύτη μου είναι βουλωμένη, οπότε θα ακούγομαι περίεργα. Παίζει να έχουμε πάρα πολλά βίντεο σε αυτό το κανάλι με βουλωμένη μύτη, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρώτα πράγματα που θα ασχοληθούμε και αυτό είναι πιστεύω το κουτί, το οποίο είναι από την LC Power, το Gaming 807W αν δεν κάνω λάθος, Stormbox X. Γενικότερα με τις ονομασίες στα κουτιά της η LC Power δεν τα πάει καλά, παρόλα αυτά ποιοτικά τα πηγαίνει αρκετά καλά. Έχω κάνει ήδη κάποια προεργασία στο συγκεκριμένο εδώ κουτί, γιατί θα δείτε ότι έχει μπόλικους ARGB ανεμιστήρες, έχει 3 πάνω, 3 κάτω, 3 σε αυτό το σημείο στο πλάι, ας το πούμε έτσι, και έναν πίσω, έχει σύνολο 10 ανεμιστήρες. Προεγκατεστημένους έχει 4, δηλαδή έχει αυτόν εδώ το 12 πίσω και έχει και αυτούς τους 3 12 στο πλάι, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. Εγώ πρόσθεσα και τους υπόλοιπους. Για του λόγου του αληθές, να και τα κουτιά από τους υπόλοιπους, είναι αυτοί εδώ οι 12 ARGB ανεμιστήρες. Να σου το ανοίξω και λίγο από πίσω, γιατί έχει κάτι ενδιαφέρον ακόμα στον έτσι προεγκατεστημένο, ας το πούμε έτσι, εξοπλισμό. Αρχικά μέσα μας έχει ένα σακουλάκι με βίδες και τα λοιπά, και από ό,τι βλέπετε μας έχει και ένα telecontrol, το οποίο αυτό είναι για να αλλάζουμε τα RGB. Έχει και το telecontrol, αλλά μας έχει και κανονικά καλώδιο για να το συνδέσουμε πάνω στη μητρική τρύπινο. Οπότε έχουμε καλώδιο telecontrol, αλλά και το ένα κουμπί εδώ από πάνω, αυτό εδώ που μας έχει το σήμα από το φως, είναι και αυτό για να αλλάζουμε τα RGB. Οπότε και μητρική να μην έχετε που υποστηρίζει RGB, με το συγκεκριμένο κουτί θα κάνετε άνετα τη δουλειά σας. Και ο λόγος που θα κάνετε άνετα τη δουλειά σας είναι αυτό το controller που έχει εδώ από κάτω, που μπορεί να πάρει μέχρι και 10 ανεμιστήρες. Βέβαια αυτός ο controller παίρνει αυτό το ειδικό βίσμα που έχουν οι ανεμιστήρες της LC Power, παρόλα αυτά συνδέει 10 και έχει και χειρισμό RGB και αστροφών τα πάντα όλα. Αδειάζω μερικά κουτιά από εδώ πάνω και πάμε να ξεκινήσουμε το build. Ο επεξεργαστής έχει μπει πάνω στη μητρική, ένας οχταπύρνος είναι 3000 σειρά από την AMD και πάμε να βάλουμε τώρα και τη RAM που θα έχουμε σύνολο 32 GB DDR4, 3600 με CAS 16. Θέλουμε 32 GB γιατί η Έλενα θα κάνει κάποιες πιο βαριές έτσι διεργασίες. Ο επεξεργαστής, αν και παλιότερος, θα γίνει μια αναβάθμιση, αλλά εντάξει, στο μέλλον για την ώρα μας καλύπτει. Επόμενο βήμα για να ετοιμάσουμε τη μητρική μας είναι να βάλουμε και έναν NVMe. Αυτός εδώ θα είναι για το λειτουργικό και θα προσθέσουμε κι άλλον SSD αργότερα για να έχει και περισσότερα αρχεία, μιας και αυτός εδώ είναι έτσι λίγο μικρός. Βάζουμε και την ψύκτρα. Και προχωράμε τώρα στο επόμενο βήμα που είναι τώρα η ψύξη. Βασικά να βάλουμε το bracket της ψύκτρας. Παρ' όλα αυτά όμως αφήνουμε μητρική και πιάνουμε ψύκτρα. Για την ακρίβεια λοιπόν έχουμε μια υδρόψυξη από την LC Power, την LCSSE 240 Lico ARGB. Ναι, δεν τα πάει καλά με τις ονομασίες. Είναι μια 240 υδρόψυξη, μια χαρά για τον επεξεργαστή που έχουμε, με δύο 12 ανεμιστήρες και πάμε τώρα να την ανοίξουμε. Βέβαια τους ανεμιστήρες που έχει δεν θα τους χρησιμοποιήσουμε. Ναι, μεν σου έρχεται εδώ με κάποιους μαύρους έτσι ARGB ανεμιστήρες, που έχει και αφρολέξεις στις γωνίες, όπως έχουν και αυτοί οι λευκοί που έχω βάλει μέσα, για να μην μεταφέρονται οι κραδασμοί. Όπως επίσης μέσα στη συσκευασία σου έχει άλλο ένα δεκάρι hub, για να μπορέσεις να συνδέσεις πάρα πολλούς ανεμιστήρες, που ούτε αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε γιατί έχει μέσα το κουτί. Μας έχει τα bracket εδώ και βίδες που θα χρειαστούμε και αυτή εδώ είναι η υδρόψυξή μας. Το bracket για AMD είναι αυτό, αυτές τις βίδες θα χρειαστούμε. Αυτό που όμως πρέπει να κάνω είναι να αφαιρέσω κάποιους ανεμιστήρες, αυτούς τους τρεις από εδώ. Πρώτον, γιατί τους δύο τους θέλω να τους βιδώσω πάνω στην υδρόψυξη, και δεύτερον, για να καταφέρει να βιδωθεί εδώ πέρα η υδρόψυξη. Πάει ο πρώτος. Πάει και ο δεύτερος. Άσε με να μαντέψω, Βασίλη. Πάει και ο τρίτος. Πάει ρε και ο τρίτος, το βρήκε σωστά. Έτσι, μπράβο. Βγήκε το πρώτο αδερφάκι, το πρώτο, το μικρό που. Έτσι, ναι. Τον έναν δεν θα το χρειαστούμε, τον αφήνω στην άκρη. Οπότε θα κρατήσω τους άλλους δύο για να τους βάλω εδώ πάνω στην υδρόψυξη. 8 βίδες μετά, η υδρόψυξη είναι σχεδόν έτοιμη. Πάμε να τη στηρίξουμε και στο κουτί μας. Ο πατζιλάκα της.
Α, βγάλουμε και το τζάμι μπροστά που δεν ξέρω γιατί δεν το έχω βγάλει τόση ώρα να μου δίνει χέρι. Άλλες 8 βίδες λοιπόν. Η δρόψιξη μπήκε, προχωράμε τώρα με τη μητρική. Έχουμε ετοιμάσει το bracket που χρειάζεται, μιας και αφαιρείται το μαμίσιο, ας το πούμε έτσι, bracket που έχει πάνω η μητρική. Και του βάζω και αυτά τα πλαστικά για να στέκονται, για να μην μου πέσει πίσω το bracket. Όχι ότι θα γίνει και τίποτα, αλλά εντάξει, θα βιδώσω έτσι 2 βίδες να το κρατάνε. Και τώρα πάμε να βιδώσουμε μητρική. Να την τοποθετήσουμε μέσα στο κουτί μας. Και πάμε να βιδώσουμε όλες και τις 9 βίδες που, όπως έχω πει, χρειάζεται για θέμα γύρωσης. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Δεν ξεχνάμε φυσικά να αφαιρέσουμε αυτό εδώ το αυτοκόλλητο, γιατί αλλιώς δεν θα δουλεύει η ψύκτρα. Θα βάλω και λίγη πάστα στον επεξεργαστή, κρυφά από εσάς, για να πιστεύετε ότι δεν έβαλα ποτέ πάστα στον επεξεργαστή. Όχι, δεν έχει πάστα εκεί, μην το βλέπετε σαν να έχει πάστα. Πάει και αυτό, πάμε στο επόμενο βήμα που είναι το τροφοδοτικό μας. Και είναι λίγο overkill η αλήθεια είναι για αυτό το σύστημα. Μιας και έχουμε το LC1000P, πάλι από την LC Power. Το συγκεκριμένο μάλιστα είναι 80 Plus Platinum, είναι ένα πολύ ποιοτικό τροφοδοτικό. Για πάμε να το ανοίξουμε λίγο να το δούμε. Εδώ πέρα σε πουγκιά μου αρέσει που τα έχει έτσι μαζεμένα. Θα ξεκινήσω με το τροφοδοτικό που αυτό δεν το έχω ανοίξει και δεν το έχω δει. Μ' αρέσει που είναι έτσι και μπρας αλουμίνιο εδώ οι γρίλιες που έχει για τον ανεμιστήρα. Του δίνει το κάτι. Δεν θα φαίνεται βέβαια πίσω που θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο κουτί. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά όμορφο. Και αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι το PCI Express 5 που έχει δηλαδή αυτούς τους δύο κονέκτορες για τις καινούργιες κάρτες γραφικών. Και πάμε να δούμε τώρα τι καλώδια χρειαζόμαστε. Και αυτό σε πουγγί έτσι εδώ. Άρε, εδώ καλώδια που σου έχει. Είναι έτσι braided καλώδια. Είδες εδώ η LC Power μας έχει φτιάξει μάγκες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το 24-πινο. Θέλουμε ένα 24-πινο. Θέλουμε και τον επεξεργαστή και θέλουμε και δύο για κάρτα γραφικών. Θα χρησιμοποιήσω τα κλασικά 8-πινα για την κάρτα γραφικών, μιας και έχω μια 3080 εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη συσκευασία μας έχει κανονικά και τα PCI Express Gen 5 έτσι εδώ πέρα καλώδια, τα οποία βλέπετε είναι και μέχρι 600W. Δηλαδή έχει και τους κονέκτορες τους μικρούς πάνω για να μετράει. Μ' αρέσει που είναι έτσι μαζεμένα, ποιοτικά, είναι και braided τα καλώδια που σου δίνει. Γενικότερα, μπράβο στην LC Power, δεν το είχα δει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα κάνω εγώ το clutch. Clutch, clutch, clutch και clutch. Ωραία καλώδια. Θα ήθελα άσπρα, bro. Δεν με πειράζει που δεν είναι άσπρα, γιατί έχουμε μαύρη μητρική και τα λοιπά, οπότε θα τα ταιριάξουμε έτσι. Και στο setup που θα φτιάξουμε έχουμε και μαύρο, οπότε πάλι δεν με πειράζει. Στο πίσω μέρος αυτό το κουτί επίσης τώρα έχει μπόλικο χώρο. Είναι η κλασική Lian Li έτσι κατάσταση που πλέον κάθε εταιρεία έχει ένα αντίστοιχο κουτί. Που μπαίνει εδώ το τροφοδοτικό, δύο σκληροί δίσκοι εδώ. Και το καλό είναι ότι τα καλώδια έτσι να τα αφήσεις, θα κλείσει το καπάκι μιας και έχει μπόλικο χώρο. Οπότε για να τοποθετήσουμε το τροφοδοτικό μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό το πράγμα εδώ από πίσω. Οπότε πάντα με τη μαγεία του μοντάζ θα μαζευτεί όλο. Οπ, έτοιμο το PC. Μπήκε και το καπάκι πίσω και έχει μείνει μόνο το καλώδιο εδώ για την κάρτα γραφικών. Τώρα, το συγκεκριμένο κουτί μας δίνει δύο επιλογές. Μπορούμε να τη βάλουμε είτε κάθετα, βέβαια δεν έχουμε καλώδιο riser για να το συνδέσουμε, είτε στην κλασική έτσι υποδοχή που μας έχει και αυτά τα φερούμενα bracket. Οπότε πάμε να τα βγάλουμε για να το βάλουμε. Και τώρα προχωράμε την κάρτα γραφικών, μια τουμπανιάρη και εδώ, έτσι μια RTX 3080, γιατί θα κάνει διάφορες δουλειές. Η Έλενα ασχολείται και με προγραμματισμό, βέβαια αυτή είναι η δουλειά της αυτή τη στιγμή, ο προγραμματισμός. Παρ' όλα αυτά είχε τελειώσει και αρχιτεκτονική, οπότε θα κάνει και κάποια render με αυτό το PC για το project που θέλουμε να κάνουμε, κάποιες μακέτες κάτι λοιπά. Θα τα δείτε σε επερχόμενα βίντεο, θα καταλάβετε καλύτερα, οπότε πάμε να τη βάλουμε μέσα. Και το build είναι έτοιμο, η ώρα της αλήθειας. Ανοίγουμε διακόπτη, η μητρική βλέπω ότι άναψε. Πάμε να δούμε αν ανάβει ολόκληρο. Έτσι.
Έτοιμο λοιπόν το κτηνάκι της Έλενας, έτοιμο το PC. Αυτό θα το δούμε να το χρησιμοποιούμε σε επόμενο βίντεο που θα φτιάξουμε και το setup, μιας και πρέπει να κάνουμε και αυτήν εδώ τη δουλειά. Από ό,τι φαίνεται όλο δουλειές με βάζει να κάνω, αλλά δεν πειράζει χαλάλη, μιας και είναι για πράγματα που αφορούν το κανάλι όλα αυτά που θα γίνουν. Οπότε θα τα δείτε και εσείς σε επερχόμενα βίντεο. Link για το κουτί, τροφοδοτικό, ψύκτρα, ανεμιστήρες κτλ. Θα σας έχω κάτω στην περιγραφή για να τα τσεκάρετε και εσείς οι ίδιοι. Κάντε μου ένα σχόλιο πώς σας φάνηκε αυτό το PC. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, έχει μπόλικο RGB μέσα, γίνεται ο χαμούλης. Ωραίοι αυτοί εδώ οι ανεμιστήρες. Και αυτά που λέτε παιδιά, κάντε την εγγραφή σας για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!